Ο βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Βλάσης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Τρίπολη, οριοθέτησε το στίγμα των εκλογικών αναμετρήσεων. Η μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών είχε ως ζητούμενο το καλό της Αρκαδίας μας και το καλό της Πελοποννήσου. Από σήμερα και μετά θα μιλάμε για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό της Ελλάδας. Με τη σελίδα των αυτοδιοικητικών εκλογών να κλείνει και με συγκεκριμένη αναφορά και στόχευση για τις εθνικές εκλογές, ο κ. Βλάσης προχώρησε εξ αρχής σε ένα ενωτικό κάλεσμα προς όλους. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα, δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα, αλλά είναι κοινά και γι' αυτό το λόγο στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί οφείλουμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας διχάζουν. Με ενωτική προδιάθεση, ο κ. Βλάσης, προχωρώντας ένα σημείο παρακάτω, ανέφερε πως πρέπει να μπει ένα τέλος σε όσους διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Οφείλουμε και πρέπει, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ο Έλληνας πραγματικά έχει υποφέρει από τις τελευταίες πολιτικές, να δούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε τέλος σε αυτούς που διχάζουν και δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία. Πρέπει επιτέλους να βρούμε τι είναι αυτά που μας ενώνουν. Οφείλουμε και απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους να πιστέψουμε σε αυτή την αλλαγή σελίδας, την οποία την κάναμε πράξη στην Πελοπόννησο και να είστε σίγουροι ότι θα την κάνουμε πράξη και στην Ελλάδα. Ο κ. Βλάσης στάθηκε ιδιαίτερα στην συνέχεια στην αναμέτρηση των εθνικών εκλογών, εκεί όπου, όπως σημείωσε, το διακύβευμα είναι συγκεκριμένο. Οφείλουν και πρέπει να είναι μια απάντηση των πολιτών κόντρα στο λαϊκισμό και στα κενά λόγια και τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Θα είναι μια ψήφος κόντρα στο διχασμό, κόντρα στην καταπάτηση των θεσμών, στη διαπλοκή, στη διαφθορά, αλλά και στην μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Το διακύβευμα είναι απλό. Ψέμα και παραλογισμός ή λογική και ανάπτυξη. Ερωτώμενος για τα δεδομένα συγκρότησης του ψηφοδελτίου στην Αρκαδία, ο κ. Βλάσης ανέφερε πως αυτό είναι θέμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και συμπλήρωσε. Είναι ότι θα δώσω αγώνα πραγματικά για να έρθει στην Αρκαδία η δεύτερη έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Μια νέα σελίδα ανοίγει λοιπόν για την Αρκαδία και την Πελοπόννησο, όπως σημείωσε ο κ. Βλάσης. Ενώ ερωτώμενος για τα σκηνικά που έλαβαν χώρα προχθές στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το να κάνεις οποιοδήποτε σχολιασμό για όσα διαδραματίστηκαν πριν 2 μέρες πραγματικά υπερβαίνει τον πολιτικό πολιτισμό και τον δικό μου, αλλά νομίζω και των περισσότερων. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν και κρίση και αισθητήριο και μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Στο κάτω-κάτω αυτά που αναφέρατε, κύριε Κανελόπουλε, είδαν το φως της δημοσιότητας όχι μόνο εδώ τοπικά στην Αρκαδία, αλλά από ό,τι είδα έχουν απασχολήσει κεντρικά κανάλια, άρα εκ των πραγμάτων από μόνο τους έχουν προκαλέσει δυστυχώς το αρνητικό ενδιαφέρον πολλών. Μεταξύ άλλων καυτηρίασε τα όσα απαράδεκτα, όπως τόνισε, ανέφερε ο απερχόμενος περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην επίθεσή του προς τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της. Απαράδεκτη την επίθεση που έγινε από τον κύριο Περιφερειάρχη στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά, στον Επίτροπο, τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αφήνω βέβαια εμένα στην άκρη, γιατί υπάρχουν ενδεχομένως και προσωπικές πικρίες και πολύ καλά έκανε. Η ουσία είναι ότι επαληθευτήκαμε όλοι εμείς που λέγαμε ότι κάποιοι ήταν οπορτουνιστές, ότι αλλάζουν την ιδεολογίες τους και τα κόμματα με βάση το συμφέρον. Νομίζω όμως οφείλουμε να βάζουμε μια τελεία εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή νέος περιφερειάρχης είναι ο Παναγιώτης ο Νίκας. Απλά επαληθεύουν το για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία πήγε σε μια νέα επιλογή. Κάθετος και κατηγορηματικός συνέχεια ο κύριος Βλάσης, ερωτώμενος για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Γιάννη Σμυρνιώτη. Τον στήριξα ανοιχτά, ευθαρσός και ευθέως. Και σε αυτό δεν χωράω καμία αμφισβήτηση.